Καλή χρονιά για όσους δεν έχουν δει. Ήταν μια θεσμική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Με ενημέρωσε για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική πολιτική κατάσταση, τις εξελίξεις στην οικονομία, στην κοινωνία και βεβαίως τις διεθνείς εξελίξεις και τα εθνικά μας θέματα. Επισημάναμε στον Πρωθυπουργό τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς την κατάσταση σήμερα. Ο ελληνικός λαός, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία δεν αντέχουν άλλο. Έχουν πληρώσει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια της κρίσης και με την τελευταία διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ιδιαίτερα τα μέτρα που έρχονται, εκτός από αυτά που ήδη έχουν περάσει από τη Βουλή, αλλά αυτά που έρχονται τώρα, όπως είναι το ασφαλιστικό ή και τα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν τη φορολογία, πλήττουν τα λαϊκά στρώματα. Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να απαντήσει δυναμικά. Αυτό το κάλεσμα απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με δυναμικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Όλοι οι κλάδοι, όλοι οι φορείς, οι εργάτες του ιδιωτικού και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι των πόλεων, οι φτωχοί αγρότες πρέπει να βρεθούν στις επάλξεις του αγώνα, έτσι για να υπάρξουν ουσιαστικά αλλαγές σε θετική κατεύθυνση, σε όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Σας ζήτησε κάτι ο Πρωθυπουργός εν ώψη κινητοποιήσεων, εν ώψη ασφαλιστικού, κάποιο περιθώριο ελάχιστη συνένεση, εν πάση περιπτώσει? Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν συνενεί σε αντιλαϊκές πολιτικές και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υλοποιώντας το τρίτο βάρβαρο μνημόνιο, μόνο βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές έχει να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα.